Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην απόψινή μας αναμετάδοση. Η βραδιά απόψε φαίνεται ιδανική για ποδόσφαιρο. Το κλίμα, τόσο στις τάξεις των ομάδων, όσο και στους οπαδούς τους, είναι πολύ καλό. Και όλοι μιλούν για μια σπουδαία σύγκρουση με πολλές συγκινήσεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό άλλωστε παραμένει πάντα στην κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου. Πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο αυτό. Αν το επισκεφθείς, σίγουρα σου μένει αξέχαστο. Εδώ είμαστε. Για να δούμε. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Θα γεμίσει προς τον άξονα και με το κεφάλι πάει για γκολ. Γκολ για την Χερίς Μαγκία. Η Χερίς Μαγκία έκανε μια άψογη επίθεση εδώ με πολύ όμορφο και αποτελεσματικό passing game. Πραγματικά θα λέγαμε ότι οι αντίπαλοι τους δεν κατάλαβαν από πού τους ήρθε. Πολύ νωρίς παίρνουν τα ηνία του αγώνα. Με φοβερή αποφασιστικότητα προσπαθεί να διασπάσει το κέντρο του αντιπάλου. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Στέλνει την μπάλα πίσω. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Σέντρα με καλές πρέπει. Και να η κεφαλιά. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Κάνει το γέμισμα προς τα μέσα. Καθάρισε ωραία. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν. Ίσως να πρέπει να γίνουν λίγο πιο επιθετικοί. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Τον ουρανό η μπάλα και κάνει το σούτ. Αστόχησε στο σούτ. Βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση και όλοι εδώ περιμέναμε ότι θα σκοράρει. Αλλά δεν τα κατάφερε τελικά.
έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Είναι απίθανος. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Στέλνει την μπάλα, θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Του έρχεται στρωμένη. Άσχημο σου, τα βάζει με τον εαυτό του. Πολύ καλή η έμπνευσή του, όχι όμως και το τελείωμά του. Με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια εδώ, ο παίκτης. Και απολύτως φυσιολογικά θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Την έκοψε. Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή. Είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες. Ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Είναι πίσω στο σκορ, αλλά λόγω του ότι δεν είναι αποτελεσματική στο σκοράρισμα. Πάντως έπαιξαν καλά. Είμαι σίγουρος ότι θα ανακάψουν στο δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Φαντάζομαι πως ο προπονητής στην ανάπαυλα τους ανέλησε ξεκάθαρα τα λάθη τους. Και τώρα θα πρέπει να βγάλουν εγωισμό και τσαγανό, αν θέλουν βέβαια να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο. Αν και ξεκίνησε καλά η επιθετική προσπάθεια. Σουτάρι! Τα κατάφεραν! Τώρα έχουν ξεκάθαρα πια τα ηνία του αγώνα. Και δύσκολα θα τα χάσουν. Οι πιθανότητες από εκείνο το σημείο να το χάσει ήταν πολύ λίγες. Θα φανεί σκληρό αυτό που θα πω, αλλά το μαρκάρισμα που έκαναν, αν μπορείς να το πεις αυτό το μαρκάρισμα, ήταν απαράδεκτο. Δεν μπορείς να αφήνεις τόσο ακάλυπτη την καρδιά της αμυνάς σου και μετά να περιμένεις να μην φας και γκολ. Μάλιστα, έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Βλέπουμε την ομάδα να προχωρά πολύ καλά. Αν συνεχίσουν έτσι, δύσκολα θα τους ξεφύγει η νίκη. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Τον άδειασε κανονικά. Θέλει να κάνει σέντρα από εδώ. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Όμορφες πάσες. Μακρινή πάσα μπροστά. Μεγάλη ευκαιρία. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά.
για άλλη μια φορά ρεσιτάλ άμυνας. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Τη στέλνει μακριά. Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Κάνει τη μακρινή παλιά. Βλέπουμε κίνηση στον πάγκο. Από ό,τι φαίνεται θα πραγματοποιήσουν αλλαγή τώρα. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ καλό το passing game εδώ. Θα εκμεταλλευτεί κανείς, θα ψάξει τον γκολ. Και ναι, είναι το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Παρά τις θαραλέες προσπάθειες, εδώ έχασαν. Απογοήτευση για τους παίκτες, απέδωσαν καλά, αλλά κάτι τους έλειπε. Στον τομέα τύχη σήμερα. Το σημείο που έγερε την πλάστικα στον αγώνα, για μένα, είναι η ασφιχτική πίεση που άσκησε ψηλά ο αντίπαλος, κερδίζοντας έτσι πολλές κατοχές, αλλά και το πάνω χέρι στην ψυχολογία. Ο απόψινός αγώνας έφτασε στο τέλος του. Οπότε, από εμένα, τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, ευχαριστίες στον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μου. Πλέον, δεν υπάρχει άλλος χρόνος εδώ. Όχι, εγώ ευχαριστώ Χρήστο που με καλέσατε και αυτή τη φορά.